Ας σκεφτούμε τους αδελφούς μας εκείνους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και ας τους προστατεύσουμε από την δοκιμασία της νόσου. Μη γίνουμε εμείς φορέας ή αιτία της δικής τους ασθένειας. Αυτό δεν το θέλει ο Χριστός. Εκείνος μας έδωσε το δώρο της ζωής και οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Χωρίς εκκλησιαζόμενους θα γίνονται στο εξής οι λειτουργίες στην Κρήτη, με τους ιεράρχες του νησιού να ζητούν από τους πιστούς να μένουν σπίτια τους, τηρώντας τις οδηγίες των ειδικών. Οι ιερές ακολουθίες της περίοδου αυτής, στους ιερούς ναούς των ενοριών σε ολόκληρη την Κρήτη, θα τελούνται στην παρούσα φάση χωρίς τη συμμετοχή εκκλησιαζομένων. Το προσωπικό προσκύνημα θα είναι ελεύθερο, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, είναι ευθύνη και χρέος όλων μας να τηρούμε τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων της πολιτείας για την προστασία μας από τον κορονοϊό και να σταθούμε υπεύθυνα μπροστά σε αυτή την πανδημία. Απαγορεύονται παντελώς όλες οι εκδηλώσεις και συναθρήσεις σε εκκλησιαστικούς χώρους. Στις ιερές μονές της Εκκλησίας Κρήτης θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες μόνο από τις αδελφότητες των ιερών μονών, χωρίς τη συμμετοχή προσκυνητών. Αναφορικά με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, οι ιεράρχες αποφάσισαν αυτά να τελούνται σε στενό οικογενειακό κύκλο. Για τα ιερά μυστήρια βαπτίσεων και γάμων έχει ήδη γίνει σύσταση για την αναβολή τους για ευθετότερο χρόνο. Σε έκτακτες περιπτώσεις θα τελούνται μόνο με την συμμετοχή αυστηρά της οικογένειας. Για τις κηδείες εντός του Ιερού Ναού θα παρίσταται μόνο το στενό οικογενειακό περιβάλλον του κεκοιμημένου με τα ανάλογα μέτρα προστασίας. Τα ιερά μνημόσυνα κατοικονομίαν θα τελούνται μετακολύβου για τη χρονική αυτή περίοδο μόνον επί του τάφου του κεκοιμημένου σε κλειστό οικογενειακό κύκλο κατόπιν συνεννόησης με τους κατατόπους εφημερίους. Σε ό,τι αφορά την περίοδο νηστείας που διανύουμε, η Εκκλησία της Κρήτης τονίζει τη σημασία της σωματικής δύναμης ασθενών και ηλικιωμένων στη μάχη κατά του ιού, συνιστώντας να συμμορφώνονται με τα όσα λένε οι ειδικοί. Αισθανθήκαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Η Εκκλησία της Κρήτης καλεί όλους τους πιστούς στη Μεγαλόνησο να παραμείνουν στα σπίτια τους.